Πάμε τώρα, γιατί έχουμε μια εξαφάνιση τριών παιδιών. Έχει χτυπήσει συναγερμό στο χαμόγελο του παιδιού. Για πες μας, εισαγγελική Λαρίου, τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, τα παιδιά είναι ηλικίας 13, 9 και 7 ετών. Έχουν εξαφανιστεί από τη Δευτέρα. Και σήμερα ενημερώθηκε σχετικά το χαμόγελο του παιδιού. Είναι τρία παιδάκια εδώ που βλέπουμε. Ναι. Είναι το 13χρονο κορίτσι, το οποίο έχει ύψος 1,60. Είναι αδύνατη. Έχει μαύρα μακριά μαλλιά και σκούρα καστανά μάτια. Φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης μόβ αθλητική φόρμα και κοντό αμάνικο ρικιέ μπλουζάκι. Έχουμε το 9χρονο αγόρι, το οποίο έχει ύψος 1,40, κανονικό βάρος, κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα, κόκκινο κοντομάνικο και κόκκινη ζακέτα. Και είναι και η Σταυρούλα, 7 ετών, η οποία έχει ύψος 1,20. Είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια και είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης. Οποιοςδήποτε έχει κάποια πληροφορία... Να ειδοποιήσει την ελληνική αστυνομία, να ειδοποιήσει το 100 ή στην γραμμή του χαμόγελου του παιδιού. Ναι, και το 116.000 για τα εξαφανισμένα παιδιά, όλα τα αστυνομικά τμήματα, το Missing Alert, από όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε συνεχώς εξαφανίσεις παιδιών το τελευταίο διάστημα. Συνεχώς έχουμε εξαφανίσεις παιδιών. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό που συμβαίνει και τα συγκεκριμένα παιδιά μπορεί πραγματικά να βρίσκονται σε κίνδυνο. Οπότε πραγματικά. Και είναι, άρα σίγουρα βρίσκονται σε κίνδυνο. Εξαφανισμένα πόσο, είπες 4 μέρες τώρα, 5. Ναι, έτσι, είναι. Από πότε είναι. Ενημερώθηκε τώρα σήμερα το χαμόγελο του παιδιού. Από τη Δευτέρα είναι η εξαφάνιση. Μια εβδομάδα. Ενημερώθηκε το χαμόγελο του παιδιού. Αλλά είναι τόσες μέρες. Τώρα το ζήτημα είναι τόσες μέρες η εξαφάνιση. Είναι από τη Δευτέρα. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.